Σε μια εξέλιξη που αποκάλυψε αρχικά το αραβικό Al-Hadath TV, ένα περίεργο περιστατικό δηλητηρίασης μαθαίρθηκε στη Συρία και συγκεκριμένα στην Deir al-Azor, είχε ως αποτέλεσμα απώλειες και σοβαρές επιπλοκές για αρκετούς διοικητές του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, IRGC του Ιράν. Το γεγονός αυτό, που φέρεται να έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης, όχι μόνο έχει προκαλέσει φόβο στις ομάδες αυτές, αλλά έχει επίσης εγείρει υποψίες για εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών, πιθανότητα από Ισραήλ ή Ηνωμένες Πολιτείες, υπονοώντας ότι κανένα στέλεχος των ομάδων αυτών, υποστηρίζονται από το Ιράν, δεν είναι πλέον ασφαλής. Η φερόμενη επίθεση, η οποία στόχευε συγκεκριμένα σημαντικά πρόσωπα εντός του Ιρανικού IRGC, φαίνεται να στήσει τη ζωή σε 4 διοικητές, όπως ο Χατζ Μουκτάντα και ο συνταγματάρχης Μορτάντα Μαλάουι, φανερώνοντας ότι αν ισχύουν οι πληροφορίες, κάποια πολύ καλά οργανωμένη υπηρεσία πληροφοριών οργάνωσε την επιχείρηση. Η σοβαρότητα του περιστατικού τονίζεται περαιτέρω από την κρίσιμη κατάσταση πολλών ακόμη ατόμων που δηλητηριάστηκαν ταυτόχρονα, υποδηλώνοντας σκόπιμη πρόθεση υποβάθμιση της δύναμης των Ιρανικών δυνάμεων στην περιοχή. Οι εικασίες είναι έντονες ότι αυτό θα μπορούσε να είναι έργο της Mossad ή της CIA με στόχο να υπονομεύσουν την επιρροή των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, την Deir ez-Zor, που αποτελεί και την μεγαλύτερη πόλη της Ανατολικής Συρίας. Κανένα νέο στοιχείο δεν υπάρχει για την υπόθεση αυτή εδώ και τουλάχιστον 15 ώρες. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας, να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nmshd.gr.